βρέθηκε ο Μιχάλης Πλεμένος με την κάμερα του Happy Day. Τον ηφικό το βρήκαμε, τον άντρα όμως δεν το βρήκαμε και δεν θα το βρούμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εντάξει, τώρα έχουμε συγκεντρωθεί στην καριέρα, έχουμε συγκεντρωθεί στις δουλειές μας, έχουμε πολύ χρονία τους άντρες, παιδιά. Περίμενε, σε φλερτάρουν, ναι, όμως. Με φλερτάρουν, αλλά δεν με φλερτάρουν οι κατάλληλοι, δυστυχώς. Έχετε αυστηρά κριτήρια. Εννοείται πως έχω αυστηρά κριτήρια. Να μην έχω αυστηρά κριτήρια. 2 μέτρα κοπέλα, ωραία κοπέλα, σπουδαγμένη, να μην έχω κριτήρια κι εγώ. Εννοείται πως έχω κριτήρια, παιδιά. Θα ήθελα σίγουρα να είναι κάποιος που με κρατάει κεφάλι, με κρατάει δηλαδή, μπορεί και με αντέχει, ας το πούμε έτσι. Γιατί και η καριέρα μου είναι πάρα πολύ δύσκολη και οι απαιτήσεις μου είναι δύσκολες και δεν είμαι συνέχεια εδώ, είμαι συνέχεια. Ταξιδεύω, οπότε είναι και δύσκολο για έναν άντρα. Αν μου έχουν στείλει κάτι είδους μηνύματα ότι θέλουν να γίνουν σκλάβοι μου, ότι θέλουν να κουβαλάνε απλά τα ψώνια μου, ότι ένα λεπτό μαζί τους απλά θα ήταν το καλύτερο. Έχω μάθει ότι υπάρχει διάθεση από κάποιες πρώην παίκτριες να μπουν ξανά. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι αυτές, αλλά ακούστηκε, ήρθε στο αυτί μου ότι υπάρχουν κάποιες παίκτριες που θέλουν να ξαναμπούν. Τώρα δεν ξέρω. Η Εύη Ιωαννίδου που ξεκινάει, που είναι στην Ιταλία, που προσπαθεί και εκεί να κάνει τα πρώτα της βήματα, πώς σου φαίνεται? Εύχομαι τύχη στην Εύη, μπράβο της που το προσπαθεί εξωτερικό και εγώ το προσπαθώ εξωτερικό. Βέβαια προσπαθώ την Αμερική τώρα. Δεν έχω μιλήσει ακόμα γι' αυτό, γιατί είμαστε ακόμα με τους μάνατζερ μου στην Αγγλία. Το ψάχνουμε και το βρίσκουμε λίγο το θέμα. Οπότε εγώ θα μιλάω πάντα όταν θα έχω κάτι στα χέρια σίγουρο για να σας δώσω την πληροφορία.